μέλος της συντονιστικής επιτροπής που δημιουργήθηκε στο Δεσπιλιό για την κρίση που παρουσιάστηκε με το θέμα της σύνδρευσης και της μόλις του υδροφόρου ορίζοντα. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από την Επιτροπή, από τους κατοίκους, με παράσταση στον εισαγγελέα, κατάθεση μιας αναφοράς για να διερευνηθούν οι ευθύνες και οι αιτίες, προπαντός, και να δούμε μέχρι ποιο σημείο φτάνει αυτή η μόλυνση, τι επιπτώσεις έχει και πώς θα αντιμετωπιστεί από εδώ και πέρα. Σήμερα είχαμε συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο. Μπορώ να πω ότι πήγε αρκετά καλά. Δηλαδή, αρχικά ένα θέμα είναι ότι ο Δήμαρχος δήλωσε αρκετά ανενημέρωτος για το από πότε ξεκίνησε το πρόβλημα. Σχεδόν ό,τι ξέραμε εμείς, δήλωσε ότι ήξερε και ο ίδιος, ότι ενημερώθηκε 13 του μηνός που ενημερωθήκαμε κι εμείς, παρότι εμείς το είχαμε ενημερωθεί λίγο πριν. Και σε μια συνέντευξη που κάναμε, κάποιοι υπάλληλοι σχεδόν μάλωσαν για το ποιος το ήξερε από το 14 και ποιος το ήξερε από το 16. Και εκεί πια ξεκινάει η παράξενη και ανάποδη σκέψη για το ποιος συγκάλυψε, αν συγκάλυψαν, τι ήξεραν, τι δεν ήξεραν, τι έχουμε πάθει. Συγγνώμη λίγο, μία δευτερόλεπτα γιατί είναι πολύ σημαντικό. Λέτε ότι σήμερα ο Δήμαρχος σας είπε ότι το πρόβλημα το αντιλήφθηκε το 13 περίπου Ιουλίου, ενημερώθηκε, δεν ήξερε καμία μέτρηση νωρίτερα. Επιλέξει, 13/7 ναι. Το μαθαίνω και μπαίνω στη διαχείριση της κρίσης. Δεν ήξερε τίποτα για τιμές και μετρήσεις. Αυτό. Σας είπε αυτό, σας το είπε αυτό. Το έχω σημειωμένο εδώ, αυτό. Ότι... Τώρα αυτό, εντάξει. Δηλαδή το δεχτόμαστε. Όχι, δεν το... Τι δήλωσε ο Δήμαρχος, λέω. Λοιπόν, εγώ το σχολιάζω. Τι βρίσκω, λοιπόν. Από εκεί και πέρα. Εσείς τι αίσθηση έχετε, η μόλυνση από πότε υπάρχει. Κύριε Παραλά, δεν μπορώ. Μια συγκεχημένη... Τι αίσθηση υπάρχει. Αίσθηση τελικά φαίνεται το 14, το 16. Όταν ξεκίνησαν οι γεωτρήσεις, οι παράγοντες, οι δίπλα, οι κλείνουμε, ανοίγουμε. Κάποιοι το γνώριζαν, κάποιοι βγήκαν τώρα και λένε ότι το γνώριζαν. Εγώ, σαν κάποιος, σαν λίγο σχετικός με το επάγγελμα, δεν είχα μάθει κάτι τίποτα. Μια κίνηση ξεκίνησαμε να κάνουμε 21 Ιουνίου που έβγαινε και ένα δημοσίευμα Καστοριανή στην κύριο Ιατρίδη. Κάπου εκεί. Μια κίνηση λέγοντας προσωπικά ο καθένας. Ερώτηση στο περιβάλλον, ερώτηση στο υγιεινής. Τηλέφωνα στη ΔΕΙΑΚ, διαβεβαιώσεις από παντού ότι όλα είναι καλά και Παρασκευή βράδυ είδαμε τις ανακοινώσεις. Δηλαδή αυτό το ιστορικό το ξέρετε. Σήμερα τι αποφασίστηκε? Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα αποφασίσαμε ότι χθες έπεσε το νερό, μας είπαν. Άλλο μεγάλο θέμα, γιατί εμείς σαν δημότες, σαν επιτροπή, είπαμε ότι πρέπει να δούμε πώς θα μας το δώσουν αυτό το νερό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι έπεσε το νερό, εντάξει, ήρθε το νερό. Και αυτό είναι το αυτονόητο. Αυτό είπε και ο Δήμαρχος. Δεν θα πούμε ευχαριστώ που φέρει το νερό. Τουλάχιστον το αυτονόητο. Από εκεί και πέρα, δεν θα πρέπει να μετρηθεί, θα μετρηθεί. Δεν θα πρέπει να δούμε αν θα χρειαστεί καθαρισμό το δίκτυο. Ακόμα και οι βρύσεις στο σπίτι, πώς έχουν κάποιος. Και το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι κανένας επίσημος, κανένας επιστήμονας, κανένας να πάρει μια ευθύνη και να έρθει να ενημερώσει και να πει ρε παιδιά, πεθαίνετε ή δεν πεθαίνετε. Υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην Καστοριά. Έχει ασχοληθεί, έχει εφαρμοθεί. Κατόπιν εντολή του εισαγγελέα, ξέρουμε ότι μαζεύουν τα στοιχεία και ασχολούνται συνέχεια με το θέμα. Αυτό μας είπε ο κύριος Δήμαρχος. Θα απευθυνθούμε και εκεί. Σήμερα ουσιαστικά ήταν η πρώτη επαφή με κάποιον. Όμως, ζητήσαμε από τη ΔΕΙΑ κάποια στοιχεία, δεν μας τα έδωσε. Τελικά θα μας τα δώσει, δεσμεύει ο Δήμαρχος θα μας δίνει όλα τα στοιχεία. Από ποιον τα ζητήσατε? Τώρα. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε αυτή την κατάσταση. Σήμερα μιλάσαμε και ένα δελτίο τύπου. Τι λαϊκή παντού. Σα κάνω μια ερώτηση ακόμη. Τελικά τα αίτια, κύριε Θόμου. Τα αίτια. Για τα αίτια, ένα που ξέρουμε με κάποιες επαφές που είχαμε με κάποιο του πανεπιστημίου, κάτι φίλους, κάτι γνωστούς, όλοι καταλήγουν. Η απάντηση όλων είναι ότι δεν είναι. Το στοιχείο αυτό δεν έχει παραχθεί από τη φύση ούτε από την μπούχλα. Ότι είναι ανθρωπογενές. Το πώς βρέθηκε, το πού ήταν αποθηκευμένο. Καταγγελίες ακούστηκαν για δεσόδεψη για διάφορα, γι' αυτό λέω. Όχι, δεν κάναμε. Εμείς τουλάχιστον καταγγελίες δεν κάναμε. Έκανε ο κύριος Καρανικόλογος. Έχει ακουστεί ακόμη και ο σύνδεσμος Γουνεπιών με έμαθα ότι βγήκε και δήλωσε ότι. Γουνεργατών. Έκανε μια δήλωση που λέει ότι χρησιμοποιούνται αυτά τα υλικά, αλλά είμαστε απροστάτευτοι. Και να πω και γι' αυτό. Αν και δεν είναι λόγος.
περιμέναμε να δουλεύουν απροστάτευτοι. Παίρνουμε ένα κομμάτι ψωμί και δεχόμαστε να δουλεύουμε απροστάτευτοι. Και θυμόμαστε τώρα που σκάει το γεγονός να διαμαρτυρηθούμε. Μήπως οι συνεργάτες λίγο να ευαισθητοποιηθούν. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Με τον τρόπο που φαίνεται ότι διαχειρίστηκε η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΙΑΚ το πρόβλημα, εσείς σε έναν, δύο, έξι μήνες από τώρα θα εμπιστεύεστε να πίνετε από αυτό το νερό? Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Προσωπικά να σας πω, δεν μπορώ να το πω αυτό. Πράγμα να δούμε τι θα μας δώσουν από μετρήσεις. Να δούμε, χθες πήραμε μέτρηση, εμείς ήρθαμε το αποτέλεσμα της μέτρησης, είναι 20 το πρωί στη μία βρύση, 19,6 στην κάτω, 30 στην άλλη. Δηλαδή, συγγνώμη, καταλάβω. Από το καινούριο νερό. Όχι από το καινούριο. Χθες ήταν τα αποτελέσματα. Οι μετρήσεις κάνουν μία εβδομάδα. 7-8 μέρες για να. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας πω ότι θα το πίνετε. Με ασφάλεια, με εξαίρεση στο μυαλό. Δύσκολο πιστεύω ότι κάποιος θα μπει στη διαδικασία να το πιει, τουλάχιστον να αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε. Και μέχρι τότε. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το νερό, παιδιά μου. Δεν είναι μόνο το πίνω, πλένω με. Όταν μιλάμε για υδροφόρο ορίζοντα, μιλάμε για καλλιέργειες, για ζώα. Βεβαίως. Μιλάμε για ρήπανση. Για τη λίμνη που είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω πού μπορεί να πάει όλο το μυαλό μου, αλλά μιλάμε για σοβαρά. Πολύ μεγάλες προεκτάσεις και για τις επιπτώσεις, απαξίωση περιουσιών, κόσμος που δεν θα πιστευτεί τα φύγει, εστιατόρια, ξενοδοχεία που έχει στη σπηλιό, δηλαδή ο κύκλος όλος ανοίγει πάρα πολύ. Τόσο σημαίνει τώρα εμείς επόμενα αυτό που τώρα μας και είναι να πάρουμε τις μετρήσεις να δούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό άμεσα, να δούμε πώς θα πληθούμε, θα καθαριστούμε, θα ζήσουμε τέλος πάντων. Αυτό που με τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος δήλωσε μαζί μας, και θα είναι μαζί μας και θα ακολουθήσει και θα μας βοηθήσει θετικό, να αναζητηθούν οι ευθύνες οπωσδήποτε και αυτών που υπέκρυψαν στοιχεία, αν υπέκρυψαν, και αυτών που μόλυναν προπαντός, και την αιτία. Πόσο θα πάρει, δεν ξέρουμε. Τουλάχιστον εμείς αυτή τη στιγμή, σαν κάτοικοι, σαν Επιτροπή, φαινόμαστε αποφασισμένοι, είμαστε αποφασισμένοι και ακούγεται ότι δεν θα το αφήσουμε να ησυχάσει. Θα συνεχίσουμε τις δάνειες μετρήσεις. Θα ζητάτε, ναι. Με τον εισαγγελέα είμαστε σε επαφή. Μια ένδυκη διαδικασία, λέω. Θα προβείτε σε μήνυση. Θα πάμε και στο δικαστήριο. Έχουμε κάνει μήνυση. Έχετε κάνει, σε ποιον έχετε κάνει μήνυση? Παντός, σε όλους τους παρακατοματώσεις που έφυγαν. Ήταν ο δικηγόρος εδώ, έχει φύγει. Δεν θυμάμαι ακριβώς το κείμενο. Δεν τις έχουμε πάρει ακόμα, θα τις πάρουμε. Κυκλοφόρησαν μια έγγραφα στη Γενική Σα Συνέλευση που έδειχναν. Κυκλοφόρησαν, ναι. Έγγραφα επίσημα. Επίσημα έγγραφα, ναι. Όπως επίσης και τα έγγραφα που έδειχναν στον πρόεδρο του τοπικού που ήταν που διαβεβαίωνε ότι είναι καλό το νερό. Σημαίνει ότι είχαν λάβει γνώση αυτών των μετρήσεων με 13,4 και η Διεύθυνση Υγείας και η ΔΕΙΑΚ κλπ. Το γνωρίζετε. Θέλω να. Για τον Μάιο, λέει. Για τον Μάιο, το 13,7 το οποίο βγήκαν και αρχίσαν ότι το 30% το καλύπτει. 11 με 13. Στο 13,7 αυτό, όχι, το 11 είναι. Το 13,7 δεν είναι για 0,7. Δηλαδή τώρα παίζουμε, παιδιά, και το 7 δεν είναι καλό, και το 2 δεν είναι καλό. Και μην παίζουμε τώρα με το 0,7 και το 0,1, ούτε καλύπτει ευθύνη. Αν πια φτάσει η δουλειά στο δικαστήριο και του απαλλάξουν για 7, για 0,7, του απαλλάξουν. Πώς αναλαμβάνει την ευθύνη? Εγώ πιστεύω ότι η δουλειά στον κόσμο έχει γίνει. Μου λέτε ότι ήξερε η Διεύθυνση Υγείας για το 13,4. Δεν ξέρω αν. Λογικά πρέπει να ήξερε, γιατί αυτές τις μετρήσεις πήγαν. Η διαδικασία τις κάνει η ΔΕΙΑΚ, τις κοινοποιεί στο Διεύθυνση Υγείας, βγαίνει η απόφαση. Αυτή είναι η διαδικασία, από όσο ξέρω. Δεν ξέρω αν τη συγκεκριμένη μέτρηση την πήρε. Πρέπει να την πήρε, λογικά. Κάποιοι και τις φιλιών ενημερώθηκαν ποτέ για την απόφαση του Μαΐου. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, κάποιοι και τις φιλιών ενημερώθηκαν μια φορά από 21 Ιουνίου από την εφημερίδα και μια φορά. 13 Ιουνίου. Παρασκευή 8 η ώρα. Μάλιστα. Αυτά. Βλέπετε να υπάρχει δόλος σε αυτά τα αντιφατικά. Θέλω να σου πει ο εισαγγελέας. Τι να πω, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ βλέπω ότι πρέπει να κάνουμε τον αγώνα. Εγώ βλέπω το πρόβλημά μας. Πρέπει να κάνουμε τον αγώνα μας. Να βρούμε ποιος μας θα μας ένα τελευταίο τρόπο λίγο. Και να λύσουμε τα προβλήματα.